Στοιχεία φωτιά που κάθε άλλο παρά ευθυγραμμίζονται με την οικονομική στενότητα λόγω πληθωρισμού καταγράφονται στην Κρήτη σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου διμήνου του 2022. Η επανέναρξη του τουρισμού μετά από 2 χρόνια πανδημίας άναψε το πράσινο φως για όσους είχαν επιλέξει να ενοικιάζουν μηνιαίως τα ακίνητά τους, καθώς πλέον ζωηρό είναι το ενδιαφέρον και πάλι επιστροφή σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης που έχουν παρασύρει τα ενίκια στα ύψη. Αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν στραφεί ξανά προς τη βραχυχρόνια μίσθωση, λόγω του ότι οι προοπτικές του τουρισμού είναι καλές για τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να λιγοστεύουν τα ακίνητα τα οποία διατίθεται για μίσθωση. Η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης για το πρώτο δίμηνο το 2022 στο κέντρο του Ηρακλείου έφτασε τα 8,18 ευρώ το τετραγωνικό, που σημαίνει ότι για ένα σπίτι 50 τετραγωνικά το ενίκιο θα φτάσει 409 ευρώ, ενώ για ένα μέσο σπίτι 75 τετραγωνικών μπορεί να ζητηθούν 613,5 ευρώ. Πρωταθλήτρια περιοχή στις τιμές ενοικίασης Χερσόνησος, που για ένα σπίτι 50 τετραγωνικών το ενίκιο μπορεί να φτάσει τα 412,5 ευρώ, ενώ για 75 τετραγωνικά 618,75 ευρώ. Εκεί δεν υπάρχουν σπίτια για να ενοικιάσουν οι εργαζόμενοι και διάφορες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες καταφεύγουν στη λύση να ενοικιάζουν μικρά ξενοδοχεία για να στεγάσουν τους εργαζόμενους τους αποκλειστικά και μόνο. Στη Θέρισο ένα σπίτι 50 τετραγωνικών νοικιάζεται 400 ευρώ, ενώ 75 τετραγωνικών 600 ευρώ. Το ίδιο ακριβώς κόστος έχουν οι ενοικιαζόμενες κατοικίες στη Νέα Λικαρνασσό. Στο Μασταμπά αντίστοιχα οι τιμές κυμαίνονται από 368 ευρώ τα 50 τετραγωνικά μέχρι 552 ευρώ τα 75. Τα Καμίνια από 375 τα 50 τετραγωνικά μέχρι 562 ευρώ τα 75 τετραγωνικά, ενώ στις Βασιλιές ένα σπίτι 50 τετραγωνικών νοικιάζεται 250 ευρώ, ενώ ένα σπίτι 75 τετραγωνικών 375 ευρώ. Όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο, που υπάρχει το πρόβλημα της απόστασης και της μετακίνησης που θα χρειαστεί κάποιος αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα για να μετακινηθεί ή μέσα μαζικής μεταφοράς, το κόστος είναι μειωμένο. Πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη πρέπει να βάλουν όσοι επιθυμούν να κάνουν αγορά ακινήτου. Η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης στο κέντρο του Ηρακλείου έφτασε τα 1.481,5 ευρώ το τετραγωνικό, κάτι που σημαίνει ότι για ένα σπίτι 50 τετραγωνικών η πώληση θα διαμορφωθεί στα 74.075 ευρώ, ενώ για ένα μέσο σπίτι 75 τετραγωνικών μπορεί να ζητηθούν 111.112,5 ευρώ. Ακριβότερη περιοχή για αγορά, όπως αναφέρουν τα στοιχεία, είναι ο Μασταμπάς, με 1.601,6 ευρώ ένα τετραγωνικό. Υπό αυτό το πρίσμα, ένα σπίτι 50 τετραγωνικών πωλείται 80.080 ευρώ, ενώ ένα σπίτι 75 τετραγωνικών μπορεί να κοστίσει 120.120 ευρώ. Η άνοδος του πληθωρισμού και η εκτόξευση του κόστους κατασκευής των νέων οικοδομών κάνει δύσκολη την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης, παρά την ρευστότητα και την ευκολία που οι τράπεζες δίνουν τα δάνεια. Μεγαλύτερη αύξηση στη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικίας στην Κρήτη για το πρώτο δίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 καταγράφεται στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και κυρίως πέριξ του αεροδρομίου Ηρακλείου, αλλά και σε όλο το μήκος του βόρειου μετόπου από τα ανατολικά μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο λόγω της κατασκευής του αεροδρομίου Καστελίου. Άλλες περιοχές που αποτυπώνουν μεγάλες αυξήσεις είναι η Σιτία με 24,2, τα Χανιά με 21,1, η Κίσαμος με 20,2 και ο Μακρύγελος με 17,2%.